Και το recording. Και recording, λοιπόν. Χάσαμε ένα shot, συγγνώμη γι' αυτό. Και εδώ ήταν ένα ωραίο... πάρα πολύ γρήγορα τα story. Ήταν ένα ωραίο συμπρέκ. Το recording μια φορά πάει στο YouTube. Άρα χάσαμε ένα συμπρέκ, sorry, δεν πειράζει. Ήταν απίστευτο κιόλα. Ω, έκανε reflecting βόμβα και έσκασε πάνω του. Και πάει πολύ δάμα. Ωραίο, ωραίο έτοιμα. Όχι, έχει εξασχεθεί αρκετά καλά. Τώρα είναι αυτό καυτό. Ω, κακό DI μάλλον. Όχι, κακό. Νομίζω δεν μπορείς να το κάνεις πολύ πλάγια, άρα είναι αρκετά καλό. Ω, ναι, διπλέκτη. Πέρασε από κάτω, αμέσως. Και ένα στο μπροστά από βαθύ. Πολύ ωραίο. Και δεν είχε 0%. Ναι. Τώρα πολύ δύσκολο για τον Μάτο Τζούνιορ. Είναι πάνω από ένα στο κουταστά. Ο Βασίλη. Όχι, δηλαδή πρέπει να παίξει τόσο προσεκτικά. Γιατί κάθε κίνηση που είναι. Κάθε κίνηση παίρνει το κύριο. Οπότε και την τελευταία φορά ποιος είπες έχεις κερδίσει, ο Μάκος. Ο Μάκος, οπότε ναι. Άλλαξε πρακτικά, άλλαξε... Είναι best of 3. Best of 3. Ήταν πολύ γρήγορο μάτς πόσο κράτησε. Ήταν πολύ γρήγορο. Πιστεύω δεν έπρεπε να πάει FD. Δεν έπρεπε να πάει FD ο Μάκος Junior. Ναι, νομίζω γιατί... γενικά... Μάλλον πολύ από ένα platform εναντίον του κάτω. Να είσαι κάπου να είσαι κάτω platform, γιατί άμα σε πιάσει και σου κάνει το electric, θα πρέπει να φας άλλο τόσο damage. Ενώ άμα είσαι platform, μπορείς να κάνεις tech το electric κιόλας. Τώρα είδα, διάλεξε ο Μάκος Κάλλος, που δεν ξέρω αν είναι καλύτερη. Με βάση τα πίσω. Να πάει Wolf. Α, παίζει και Wolf. Οκ. Δεν παίζει τόσο Wolf, αλλά ναι. Ναι, μάλλον δεν του άρεσε το μάτσα. Δεν ξέρω αν είναι όμως και πάλι καλή επιλογή. Φίλιστα ή ο χαρακτήρας. Έχει και ριφλέκ το κάσου για, ναι. Ναι, το έκανα αμέσως, το περίμενα. Ένα γρήγορο 90% σε 10 δευτερόλεπτα. Νομίζω κάνει, δεν κάνει καλά approaches. Πρέπει να τον κάνει δύο χάμ το κάτω για. Πρέπει να, το... να περιμένεις να κάνει overextend. Ναι. Και να τον κάνεις punish αυτό. Γιατί δεν έχει πολλές καλές εκτέλεσεις να σε πιάσει. Έχει το grab του, έχει μερικά τίτλους που είναι καλά, αλλά πέρα από αυτό μπορεί να κάνει σπάνιες ό,τι κάνει. Και δεν είναι γενικά, είναι αγρόστα χείρα το μερικό ό,τι κάνει. Οπότε είναι μάλλον καλύτερο να το κάνει out jump. Για να δούμε. Οκ, πολύ ωραίο out jump. Ότι άμα πάρει το stop, θα φτάσει το stop. Καλά. Ναι, αλλά τώρα... Okay, μάλλον τώρα, ναι. Τώρα φαντάζομαι θα ψάχνει ο Μάκος να πάρει το stock. Ναι, να τα φέρει τα ίδια. Θα είναι πιο δύσκολο όμως. Θα κάνεις μάτσο, εντάξει. Το αντίπαλο. Μάλλον ναι, πρέπει να το πάει λίγο πιο αργά. Γιατί ο Φίλιππς το περιμένει τα σπάτσα, εντάξει. Ναι, απλά κάθεται μονοτικά. Βλέπει το λάθος του αντιπάλου και λέει ότι εδώ θα πω. Ωραίο, ωραίο έρθιμα. Πιο ισορροπημένο παιχνίδι. Ναι, δεν είναι τόσο πίσω. Απλά πρέπει να ξεκινήσει να προσέχει γιατί τρώει πολύ damage. Έκανε mask το grab. Οκ, καλή ευκαιρία. Πολύ ωραίο. Άρα, θα ήταν αυτό. Όχι, ήταν το. Το dragon tank. Ναι. Ένα από τα impulse που είναι πολύ δυνατό. Καλή προσπάθεια. Πρέπει να πάρει το stop γιατί είναι πίσω τώρα. Αλλά πρέπει να το, να το πάει πιο σιγά για να μην φάει, για να μην φάει down. Τώρα να μην φάει το 40%. Ναι, τώρα ουσιαστικά ψάχνει το grab. Yeah. Τον πάει στο 80 και τώρα λίγο δυσκολεύει η κατάσταση. Τώρα ίσως θα πάρει ένα stop. Και να πάει ωραίο, ωραίο. Τώρα μπορεί να πάει και ο Κάλλου για 100%. Ναι, ναι, θα πάρει, θα κάνει πάλι το grab, πρακτικά θα είναι kill. Ωραία, εκεί δεν μπορεί να κάνεις καθόλου σε αυτό το ποσοστό. Προκυνηγούσε να πιάσει κανένα έλεγχο. Ω, ωραίο. Όχι, καλά, άμα δεν πάει 100% και πάρει το kill νωρίτερα ο Μάκο Τζούνιορ, μπορεί να το κερδίσει.
Είναι και αυτό τόσο δυνατό, δεν το πιστεύω. Παίρνεις τόσο και δεν το καταλαβαίνεις ο κάτω. Ναι. Αυτό ήταν. Ωραίο, 2-0. Λίγο γρήγορο. Εντάξει, αρκετά κοντινό το παιχνίδι. Εντάξει, φάνηκε ότι ήταν πιο. Ότι είχε προπονηθεί ο Παπαφίλης. Ναι, ήταν σίγουρα πιο έτοιμο από την πρώτη φορά.